Το χαρτί των τεμπών βγάζουν οι αγρότε σε μια ίστατη προσπάθεια να εντείνουν την πίεση προ την κυβέρνηση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά με τη σύνθεση που ζητούν οι ίδιοι. Δηλαδή, τουλάχιστον με τον αντιπρόεδρο και κλιμάκιο υπουργών. Κλιμακώνουμε όμω τον αγώνα μα, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή και δεν μα έχει αφήσει η κυβέρνηση άλλη επιλογή. Αυτή είναι που μα βγάζει στον δρόμο, αυτή είναι που κλείνει του δρόμου, αυτή είναι που δημιουργεί τα μπλόκα. Και αυτή είναι που μπορεί να δώσει λύσει. Συνεπώ, το επόμενο διάστημα, πανελλαδικά συντονισμένα, συνεχίζουμε τα κλεισίματα των δρόμων, πιέζοντα την κυβέρνηση και όχι για να ταλαιπωρήσουμε κάποιον άλλον. Και ταυτόχρονα το Σάββατο η απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας είναι για μαζική μετακίνηση στα τέμπη όπου εκεί θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας διεκδικώντα και τη συνάντηση διεκδικώντα όμως κυρίω λύσεις στα προβλήματά μας. Στόχος των αγροτών είναι για το Σάββατο να φτάσουν μέχρι και τις δύο σύραγγες των τεμπών, κλείνοντας έτσι την Εθνική Οδό. Είναι εύκολο για την κυβέρνηση να συναντηθούμε. Όλα τα αρμόδια υπουργεία είναι στην Αθήνα. Μια ώρα υπόθεση είναι να συναντηθούν, να βρουν το χρόνο και να μας συναντήσουν εφόσον βεβαίως έχουν και κάποια ικανοποίηση στην ετοιμάτη μας. Είτε δεν έχουν λύσεις, είτε το πιο πιθανόν δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Και γι' αυτό δεν γίνεται αυτή η συνάντηση. Εμεί δεν μπορούμε να το εκλάβουμε διαφορετικά. Την ίδια ώρα, ο κύριο Μαρούδα επέριψε ευθύνε στην κυβέρνηση για το ζήτημα των χαμηλών τιμών στο βαμβάκι. Με αφορμή και τη συνάντηση σήμερα στην Αθήνα μελών τη Επιτροπή Ανταγωνισμού με αντιπροσωπεία τη Πανελλαντική Επιτροπή των Μπλόκων. Να πιάσουμε την κυβέρνηση γιατί έχει την πολιτική ευθύνη. Για το γεγονό ότι δεν δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού, αλλά και το ότι επιτρέπει σε όλη την Ελλάδα να υπάρχει μια τιμή από τον Εύρο μέχρι κάτω τη στερεά Ελλάδα, τη βιωτεία, που να είναι στα 47 λεπτά το βαμπάκι, ανεξάρτητα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει.